με τον υπερμαραθώνιο. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε. Θα γίνει ο καλύτερος μέχρι τώρα που γίνανε και διπλάσια σε άτομα. 900 άτομα είναι οι αγώνες. 160 χιλιόμετρα είναι ένας αγώνας, 110 ο άλλος. Η Επιτροπή δουλεύει στη Δράμα για να μην ανεβοκατεβαίνει συνέχεια στο Παρανέσι. Στα 5 συμβούλια, στα 4, το ένα γίνεται στο Παρανέσι, όπου και εγώ παραβρίσκομαι για να δρομολογήσουμε. Τα έξοδα του μαραθώνιου, όσα έξοδα γινόταν με 60, 80, με 100 δρομής, τώρα γίνεται το ίμιση με αυτούς τους 900 που θα τρέξουν. Κοιτάζουμε να γίνουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Μάλιστα, αυτοί που ασχολούνται εδώ στη Δράμα έχουν βάλει στόχο να συνεχιστεί ο μαραθώνιος για πολλά χρόνια, για συνέχεια, και να αναβαθμίζεται. Όντως αναβαθμίζεται, και με τα σπιτάκια τώρα που γίνονται θα μπορέσουμε να φιλοξενούμε χωρίς ταλαιπωρία πολύ κόσμο. Εγώ νομίζω ότι το Παρανέσι θα δουλειάξει αυτή τη φορά. Γίνεται 25, 26 και 27. Έχουμε προσκεκλημένους πολλούς, να δούμε αν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αλλά τα έξοδα δεν υπερβαίνουν τα 50 χιλιάρικα και εκείνα πληρώνονται κάποια από τις συνδρομές των ετούντων που θα σου πω.